Γιατί έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιά. Καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα, κύριε Σπιλίδη, κύριε Ντόκα. Έχουμε καλό εδώ το κανάλι. Να ξέρετε ότι στα πλαίσια τη συνεργασία με την αυτεμπορική όλα αυτά τα χρόνια θα παίζει στι οθόνε του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιά Έτσι. να ενημερώνονται και όλοι οι επισκέπτε. Εξάλλου Ρεστε... τα γραφεία ε... είναι δίπλα-δίπλα. Βλεπόμαστε. Δεν λοιπόν εμπορική, είναι μόνο αυτό. Η αυτεμπορική είναι ένα τοπόσιμο, αν θέλετε, ένα σημείο αναφορά για όσου έχουμε επιχειρήσει στον Πειραιά και για τι επιχειρήσει μέλη του επιμελητηρίου μα. Οπότε εύχομαι από καρδιά στα καλύτερα. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Κορκίδη. <laughs> να πάμε με ένα πρώτο σχόλιο για αρχή. Να μας δώσετε λίγο μια γενική εικόνα της αγοράς και τι γίνεται με όλο αυτό το το, το, τον ενεργειακό χαμό που εξελίσσεται του τελευταίου μήνε. Ναι, πραγματικά βιώνουμε μία ανασφάλεια. Είναι γεγονό ότι έχουμε ένα μοσαϊκό στην αγορά. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι οι οποίοι μπορούν και, και, λειτουργούν με κάποια άνεση. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι λειτουργούν με μία βεβαιότητα. Ε, το, η γενική, πάντως, το, το, γενικό συμπέρασμα είναι ότι δεν ξέρουμε τι, τι τιμή αγοράζουμε, δεν μπορούμε να κοστολογήσουμε, δεν ξέρουμε τι, μπο, τι τιμή μπορούμε να πουλήσουμε που να αντέχει ο καταναλωτή και δεν ξέρουμε και σε τι τιμή μπορούμε να αντικαταστήσουμε. Τα το εμπόρευμα που πουλάμε. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή αναφορικά με το εμπόριο και τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα στην παραγωγή γιατί μπαίνει, μπαίνει και στην εξίσωση την η τιμή των πρώτων υλών. Τώρα έρχεται και το ζήτημα του ακριβού χρήματο σε όλα αυτά. Ε, πολύ Στον σωστά. Των επιτοκίων, δηλαδή, σε πολύ πιο σωστά. μακροοικονομική γλώσσα. Ε, η Ευρώπη έχει πλέον ταχθεί ε, στο μέτωπο ε, του να περιορίσει τον πληθωρισμό με την αύξηση των επιτοκίων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αυξήσει τα επιτόκια 150 μονάδε βάση μέχρι τώρα. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή οι δανειολήπτες επιβαρύνονται με 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων που έχουν πάρει. Και ε, επίση είναι σχεδόν βέβαιο ότι τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο θα έχουμε άλλε δύο αυξήσει των 75 μονάδων βάση, άλλε 150 μονάδε βάση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το ποσό θα πάει στα 2,4 δι ε, για του Έλληνε δανειολήπτε. Κάτι το οποίο γίνεται σε μια περίοδο που δύσκολα μπορούν να πληρώσουν τι τρέχουσε υποχρεώσει. Είμαστε σε ένα εξάμεινο ενός φορολογικού κολγοθά. Πληρώνουμε όλες τις δόσεις, τις φορολογικές, ε, τις ατομικές, τις εταιρικές, τον έμφυα. Ε, έρχονται και τα τέλη κυκλοφορίας και οτιδήποτε άλλο προκύψει στην πορεία. Νομίζω ότι... Είναι μια δύσκολη περίοδος, σύν το ενεργειακό κόστος, το οποίο πραγματικά ε, είναι ο άγνωστος χείς στην εξίσωση των εξόδων μας. Ο τίτλος ε, στο κάτω μέρος οθόνη λέει πώς αποτιμάει η αγορά το πακέτο μέτρων της ΔΕΗ ναι. και την ομιλία του Πρωθυπουργού ίστα από τους ελληνικούς παράγοντες της αγοράς. Γκρίνια υπάρχει, δεν αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργό καθόλου στο θέμα Τη σημείο του θρολικού συντελεστή που περίμενε η αγορά ναι. και δεν αναφέρθηκε καθόλου ε, και γενικά στις εταιρείες ε, πώς θα πρέπει να Βοηθηθούν οι 780 μικρομεσαίε ελληνικέ επιχειρήσει, αναφέρουμε στι 220 μεγάλε, καθώ πολλές από αυτέ, κύριε Κορκίδη, είναι ήδη μη επιλέξιμε από το τραπεζικό σύστημα. Ναι, μόνο 40.000 ναι. είναι οι λεγόμενε bankable, δηλαδή αυτέ που μπορούν να δανειοδοτηθούν. Τι γίνεται, άλλε θα μπορέσουν από το Ταμείο Ανάκαμψη να σας... εισπράξουν ρευστότητα. Κύριε Ντούκα, θα σα πω το εξή. Εγώ, εγώ ε, συμφωνώ με την προτεραιότητα που δόθηκε στι εξαγγελίε του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Και το λέω αυτό γιατί ξέραμε ότι το... δεν θα, θα κινεί το μέσα στο δημοσιονομικό περιθώριο των 5,5 5,8 δισεκατομμύριων ευρώ. Αυτά ήταν τα διαθέσιμα. Και οτιδήποτε δίνεται στην, με κοινωνικό πρόσημο στη, στο ελληνικό, στα ελληνικά νοικοκυριά έχει αντίκτυπο και στην επιχειρηματικότητα. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα να γυρίσει να καταναλωθεί στην αγορά. Ε, τι πωλήσει θα κάνω εγώ, Τι τζίρο δηλαδή θα για το κάνω κλίμα, εγώ, κλίμα για, για το κλίμα στην δηλαδή, αγορά. Δηλαδή, ξέραμε εάν ε, είχε στρέψει την προσοχή του προ τη μικρομεσαία ε, μικρο επιχειρηματικότητα και έδινε και τα 5,5 δι στου μικρομεσαίου με τη μείωση των φόρων, που δεν λέμε όχι για όνομα του Θεού, ε, θα λέγανε ότι τα μέτρα είναι κοινωνικά ανάλγητα ε, προ τα ευάλωτα οικογενειακά, τι επιχειρήσει, του συνταξιούχου κτλ. Γι' αυτό, αφού ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, και μην ξεχνάτε ότι είπε ότι θα δοθούν σε τρει χρονικά κύκλου. Ο πρώτο κύκλο είναι πριν τι εκλογέ, ο δεύτερο κύκλο είναι ε, για μετά τι εκλογέ και ο τρίτο κύκλο νομίζω θα είναι μεταξύ των δύο κύκλων, Ακριβώς. δηλαδή θα είναι προεκλογικά. Να. Οπότε αναμένουμε και τι προεκλογικέ εξαγγελίε. Ε, Όμω θα πρέπει να πω και το εξή: Μειώθηκε κατά 3%%, μάλλον μονιμοποιήθηκε η μείωση 3% των ασφαλιστικών εισφορών. Κάτι το οποίο οι περισσότεροι δεν το γνώριζαν ότι ήταν προσωρινό. Μα χρωστάνε 0,6% ακόμα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Το έχουμε σημειωμένο στο Δευτέρι να το ναι. ακούσουμε προβληματικά. Είναι αυτό ανάσα για εσά? Προσλάβατε νέου ανθρώπου, δημιουργήσετε θέσει εργασία ε, ή δεν υπάρχει. Ναι, αυτό φαίνεται ίδιους. νομίζω και από του δείκτε τη ανεργία που μειώθηκε στο 12,3%. Ε, το θέμα, οτιδήποτε μειώνεται, δημιουργεί θετικό πρόσημο. Μειώθηκαν οι φόροι, αυξήθηκαν τα έσοδα. Είχαν, είχαν υπεραπόδοση τα φορολογικά έσοδα. Γι' αυτό λέμε και αυτό το 22% στην επιχειρηματικότητα, α γίνει. Είναι 20% δεν βλάπτει. Παραπάνω έσοδα θα έχει το δημόσιο. Ναι. Ε, αλλά όλα πρέπει να γίνουν σε μια χρονική σειρά και όταν μα το επιτρέψουν τα δεδομένα. Δηλαδή, και εμεί στην επιχείρησή μα μπορούμε να δώσουμε αυξήσει ή να ε, κάνουμε κάποιε κινήσει όταν μα το επιτρέπει το ταμείο μα. Αν δεν υπάρχει στο ταμείο. Ε, κύριε Κορκίδη, θα μπορούσατε έτσι λίγο να μα βάλετε στη δική σα καθημερινότητα ενό ε, ανθρώπου που έχει μια μέση επιχείρηση στην Ελλάδα. Ε, Πώ ε, αποτυπώνονται όλα αυτά τα ενεργειακά βάρη σε μια επιχείρηση η οποία δεν είναι καταχρεωμένη, δεν είναι υπερδανισμένη, ωστόσο δεν έχει και τη ρευστότητα ή την περιουσιακή άνεση να κινηθεί με βάση τα τρέχοντα δεδομένα. Λοιπόν, θεωρώ με προτεραιότητα να επιτραπεί στην οποιαδήποτε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το μηχανισμό αυτοπαραγωγή, αποθήκευση και αυτοκατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματο. Καθετοποιημένη παραγωγή δηλαδή, ε, ω ένα βαθμό. Ως ένα βαθμό. Αλλά για χρήση τη επιχείρηση. Όχι να πουλάει το ρεύμα, να πηγαίνει στο δίκτυο, να το, επανα... να το αγοράζει και να συμψηφίζεται. Ό,τι καταναλώνω να μπορώ να το παράξω. Και αν μπορώ ακόμα και να το αποθηκεύσω, είναι προτιμότερο. Η αποθηκεύση, βέβαια, είναι το ακριβό κομμάτι αυτή τη διαδικασία και εκεί πρέπει να χρηματοδοτηθεί η επιχείρηση. Δώστε μα ένα παράδειγμα, αλλά έχουμε... σε χαμηλά. Σε, σε, κάτι, σε κάτι πάρα πολύ απτό, για να μπορέσουμε να δούμε. Το... Πολύ απλό. Φανταστούμε. Ε, αυτό το σύστημα, πρώτα απ' όλα, λέγεται 3α. Είναι μια παραλλαγή του net metering, το οποίο ίσχυε. Όμω, θα σα πω το εξή. Φανταστείτε πόσε ελεύθερε επιφανείε υπάρχουν στι στέγε των μεγάλων σούπερ μάρκετ. Φανταστείτε πόσε ελεύθερε επιφάνειε υπάρχουν στι στέγε των επιχειρήσεων logistics. Φανταστείτε πόσε ελεύθερε επιφάνειε υπάρχουν στι ταράτσε στο σπιτιού μα, που έχουμε ένα ηλιακό θερμοσύφωνα. Αντί για μόνο ζεστό ρεύμα, αυτό το πάνελ μπορεί να μα δώσει φτηνή ενέργεια. Και θα σα πω ότι έχουμε πολύ καλέ ε, βιομηχανίε που παράγουν ηλιακού θερμοσύφωνε, άρα μπορούν να παράξουν και πάνελ και να μην εισάγουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά περίπου 10 ε, εκατομμύρια ευρώ από την Κίνα. Μπορούμε να τα παράξουμε στην Ευρώπη και πόσο μάλλον και στη χώρα μας. Αποτέλεσμα όλων αυτών, αν μπορέσει να το κάνει το νοικοκυριό και επιχείρηση, είναι το κόστος του ρεύματος να πέσει στο ενδέκατο. Παράδειγμα, δηλαδή, εγώ έχω μια επιχείρηση και παράγω ηλιακούς θερμοσύφωνε. Εσείς έχετε και, μα, και μου πουλάτε εμένα που έχω ένα, μια εμπορική επιχείρηση Ωραία. και έχω 150-180 τετραγωνικά μέτρα ελεύθερη επιφάνεια στο, στην ταράτσα της επιχείρησης μου, του κτηρίου μου. Οπότε, καθιστώ το πάνελ αυτό, ε, καλύπτω την παραγωγή μου την, την κατανάλωσή μου ηλεκτρικού ρεύματο ε, και αν έχω τη δυνατότητα το αποθηκεύω και σε μπαταρίε. Οπότε ε, σε περιόδου, αν θέλετε, που έχω μεγαλύτερε ανάγκε κατανάλωση, το καταναλώνω. Έχω δεν με τη ΔΕΗ, Αυστρία. δεν το πουλάω στο, στο δίκτυο Έχετε που δεν δίκιο. αντέχει ούτω ή άλλω να το αποθηκεύσει και το ίδιο χρησιμοποιώ. Έχω παρακολουθήσει ότι στην Αυστρία εφαρμόζεται αυτό ακριβώ το σύστημα. Ο κάθε πολίτη μπορεί να βάλει πάνελ και να εξοικονομήσει τη δική του, να έχει φτηνή δική του ενέργεια και, αν του περισσεύει, να την πουλήσει. Αλλά εμεί εδώ δεν έχουμε αντίστοιχο θεσμικό καθεστώ. Ε, ναι, υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί, ε, ιδιαίτερω μέχρι κάποια κιλοβάτ ή μεγαβάτ για τι ε, για για μεγάλε βιομηχανίε. Ε, δεν υπήρχε πρόβλεψη για τα νοικοκυριά. Χωρί να υπάρχουν περιορισμοί, όπω λέτε σωστά, χρειάζεται ένα πλαίσιο ξεκ... Καθαρο. νομίζω τώρα αυτό το πλαίσιο άνοιξε την πόρτα. Δηλαδή το, το μόνο καλό που είπε η, η πρόεδρο τη Κομισιόν σήμερα ήταν αυτό ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, σαν ε, λύση. Ε, αυτό το οποίο λοιπόν θέλουμε είναι μια καλή μελέτη από σοβαρές σωστέ επιχειρήσεις και θέλουμε και μια χρηματοδότηση όπως είναι αυτό το ανακυκλώνω, αντικαθιστώ, ε, το ενεργειακό ε, για τις ηλεκτρικές για συσκευές mm -hmm. γιατί όχι να μην μπουν κοιλιακοί θερμοσύφωνες σε αυτή την, αν θέλετε, τη λογική και να πρημοδοτείτε, να επιδοτείτε αυτή η αντικατάσταση. Οι περισσότεροι δεν είναι και σκουριασμένοι και δεν είναι σε κρίση, οπότε θα είναι μια καλή ευκαιρία να βελτιώσουμε και την αισθητική στι στις μα. μας. και θα πάω τώρα σε πολύ καθημερινά. Αντί ηλιακού θερμοσύφωνα, εννοείται... Ηλιακό και... πάνελ. Ηλιακά Ακριβώς. Τα οποία μπορούν να δώσουν με άνεση 15 κιλοβάτ, που καλύπτει τι ανάγκε όλου του σπιτιού. Το γολγοθάμα που έχουν τραβήξει οι αγρότε με τα πάνελ και των με... Και των πρώτων που πήγαν να κάνουν την επένδυση την ξέρετε κύριε Κορκίδη, ναι, έτσι. Όμως... Και μέχρι σήμερα είναι πλεγμένοι με τις τραπέζες και τα κατανοητικά Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, κύριε Ντόκο, όμως θα κάνω μια παρατήρηση. Κακώ διαθέσαμε αγροτική γη, παραγωγική γη, mm. να μπουν ηλιακά πάνελ όσα στρέμματα είχε ο αγρότη, α του δίνανε μια πλαγιά βουνού με τα αντίστοιχα στρέμματα, να βάλει φωτοβολταϊκά και να έχει δύο πηγέ εσόδων. Είδατε η επισητιστική κρίση τώρα τι ανάγκη δημιουργεί έτσι, για τα σιτηρά, για το καλαμπόκι και για οτιδήποτε άλλη ε, παραγωγή. Ε, κάτι το οποίο λείπει από τη χώρα μα και εκεί που είχαμε, μια, ε, είχαμε περίπου 3 εκατομμύρια στρέμματα για σιτάρι, σήμερα καλλιεργούμε ε, ούτε τα μισά θα ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, το έχουμε συζητήσει με τον Ανέστη, το κεφάλαιο παραγωγή, αγροτική παραγωγή και εκθυνοτροφία στη χώρα είναι πονεμένα κεφάλαια γιατί κανένας μας δεν έδωσε τη δέουσα σημασία. Λοιπόν, για να πάρετε και μια ανάσα, γιατί με το που ήρθατε εδώ με τη Μαρία σας έχουμε πάρει, αλλά έχετε πολλά να μας πείτε και εκπροσωπείτε ένα πολύ μεγάλο και ισχυρό κλάδο. Εγώ ήδη βλέπω εδώ και λίγα λεπτά τώρα ότι το 14 ελληνικό ομόλογο είναι κοντά στο 4,3%, λίγο πριν από το 4,4% που είναι το υψηλό φέτος. Right. Το αντίστοιχο ιταλικό που έχουν εκλογές οι Ιταλοί σε 10 μέρε είναι στο 4,1. Με 4,3 δεκαετέ ομόλογο, θα έχουν πεντητική βαθμία τον Ιανουάριο και σε προκλητική τροχιά που έχει μπει η χώρα, αφού ο Πρωθυπουργό είπε Μάιο ή Ιούνιο εκλογέ. Φαντάζομαι όχι Ιούνιο, γιατί υπάρχουν πανελληνίε. Κοιτάξτε, θα σα πω τώρα το εξή. Για μένα, το διακύβευμα τη κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα είναι το εξή. Να μπορέσει να περάσει όλα αυτά τα θετικά, ε, όλου του θετικού δείκτε τη ελληνική οικονομία στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητα του Έλληνα. Δηλαδή, 7,7 εκατομμύρια ανάπτυξη. Ε, ναι, θέλουμε να τη δούμε στην καθημερινότητά μα. Όχι βέβαια στο 7,7%, αλλά έστω mm -hmm. και σε ένα μικρότερο ποσοστό. Ε, ναι, έχουμε αύξηση των εξαγωγών. Είμαστε στα 45 δι το εξάμεινο με μια αύξηση στο 40%. Ναι, να συνεχιστεί, να υπάρχει διάρκεια σε αυτό. Έχουμε ε, μια ε, βελτίωση των, ε, του, του τζίρου. 203 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 156 δισεκατομμυρίων το 2019. Mm -hmm. Ναι, αλλά αυτό ο τζίρο που γίνεται, μόνο στι μεγάλε επιχειρήσει, mm -hmm. Μήπω πρέπει να υπάρξει, να ανοίξει αυτή η βεντάλια, mm -hmm. ε, Άρα αυτά θέλουμε να περάσουμε στην καθημερινότητά μα. Ε, και επίση, πολύ καλά κάνει ο Πρωθυπουργό και δεν έκανε εκλογέ τώρα. Δεν έφυγε πάνω στη, στα δύσκολα. Ε, και έχουν, πρέπει να μάθουν οι κυβερνήσει ε, να παίρνουν το πολιτικό κόστο τη τετραετία. Γι' αυτό κάνουμε εκλογέ κάθε τετραετία, να την εξαντλούν. Και να, mm -hmm. να παίρνουν και να παίρνουν και το πολιτικό κόστο. Οπότε καλά για μένα έπραξε mm -hmm. ε, και νομίζω ότι ο κόσμο έχει αρχίσει και εκτιμάει στο γεγον, το, το γεγονό ότι. Θα είναι η πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση που ναι, θα έχουμε. Ναι, ενδεχομένω. τετραετία στη χώρα. Έτσι, η ολοκλήρωση και του έτσι, Και πρέπει κάποια έργο. στιγμή και οι αλήθειε όσο σκληρέ και δύσκολε να είναι να λέγονται. Ναι. Νομίζω ότι δεν είμαστε αφελεί πλέον. Μπορούμε να καταλάβουμε. Τι λέγεται και δεν γίνεται και τι γίνεται και δεν λέγεται. Ε, τώρα θα σας ξαναγυρίσω εγώ στην αγορά κύριε Κορκίδη για να δούμε τι θα γίνει ακριβώς με, τη, με το ζήτημα της φοροδιαφυγής. Γίνεται ακόμη μία προσπάθεια. Ναι. Ε, ό, όσο, όσο είμαι ενήλικη οι προσπάθειε για την καταπολέμηση της ε. φοροδιαφυγής βέβαια... Πράγμα. Ζω. Αλλά α δούμε και αυτό το τελευταίο μέτρο που έχει να κάνει με το ηλεκτρονικό σύστημα MyData. Είναι στην αίθουσα σύνταξη ο Παύλο ο Πανταζόπουλο. Γιατί έρχονται και πρόστιμα, έρχονται και λουκέτα για όσου δεν συμμορφωθούν και δεν στέλνουν τι αποδείξει τους στο ηλεκτρονικό σύστημα My Data. Παύλο, είσαι μαζί μα. Ακριβώ, Μαρία, όπω τα είπε, νέα μέτρα, μια νέα προσπάθεια τη κυβέρνηση αλλά και του Υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή. Καθώ το καινούριο πολυνομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπονται πρόστιμα αλλά και λουκέτα σε επιχειρήσει που δεν υποβάλλουν, που δεν διαβιβάζουν με συνέπεια τι αποδείξει του στο σύστημα MyData. Συγκεκριμένα να σα πω, έχουμε ετοιμάσει και μια κάρτα για εσά. Υπάρχουν δύο βασικέ εκδοχέ προστίμων, η δεύτερη εκ των οποίων έχει και δύο υποεκδοχέ στην ε, πρώτη εκδοχή προστίμου που θα αφορά τις πράξεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ θα επιβάλλεται πρόστιμο του ύψους 50% του ΦΠΑ που δεν ε, δηλώθηκε. Ενώ στη δεύτερη εκδοχή θα, που, για τις πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ θα επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ε, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος απλογραφικού λογιστικού συστήματος, ενώ στην, ε, η υποεκδοχή αυτή τη εκδοχή, αυτής της εκδοχής, εάν είναι υπόχρεο στήριξη διπλογραφικού λογιστικού συστήματο, θα επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ. Τώρα, να περάσουμε και στο δεύτερο μέτρο, που είναι πιο επιθετικό, αλλά ίσω και αντίστοιχα αποτελεσματικό, που είναι η επιβολή λουκέτου. Και αυτό έχει τρει υποκατηγορίε. Στην πρώτη κατηγορία, η ελαφρύτερη εκ των οποίων είναι αυτή, με λουκέτο. 48 ωρών, δηλαδή 4 ημερών, για τι επιχειρήσει που είτε δεν κόβουν καθόλου αποδείξει, είτε κόβουν ανακριβείς αποδείξει, είτε διαβιβάζουν στοιχεία που είναι ελλειπή στο σύστημα MyData, ενώ αν διαπιστωθεί στο ίδιο φορολογικό έτος ή στο επόμενο από την πρώτη ε, παραβίαση, εκ νέου παραβίαση των ε, παραπάνω διατάξεων, τότε θα επιβληθεί α, Λουκέτο για 96 ώρες. Και στην περίπτωση που α, διαπιστωθεί και τρίτη παραβίαση, τότε θα έχουμε επιβολή Λουκέτο, Λουκέτου α, για 10 ολόκληρες ημέρες. Όλα αυτά από 1 Οκτωβρίου, Παύλο. Όλα αυτά από 1 Οκτωβρίου του 2022. Και αξίζει να σας πω ότι στο ίδιο νομοσχέδιο, Uh, υπάρχει και η σύσταση ανεξάρτητης αρχή πιστοληπτική αξιολόγηση ενό κρατικού τηρεσία, ο οποίο θα ε, διαπιστώνει την πιστοληπτική ικανότητα επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα, και μια, θα δίνεται και μία βαθμολόγηση που θα αποτελεί και την βάση για ευκαιρίες νέας χρηματοδότησης. Παύλος, ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, έχουμε πάντα μαζί μα τον πρόεδρο του εμπορικού και βιομηχανικού Μελητήριου Πειραιά, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, με τεράστια εμπειρία το χώρο τη αγορά. Και νομίζω τώρα το θέμα είναι η εφοδιαστική αλυσίδα. Ε, mm -hmm. συγχώρεσέ με, αλλά πριν φύγουμε, πριν απομακρυνθούμε, ανέστη, mm -hmm. ένα σχόλιο mm -hmm. σα, ναι. κύριε Πρώτα Κορκίδη. Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ αναλυτικό το ρεπορτάζ. Θα πω mm -hmm. όμω ότι αυτό λέγεται FIM πλέον. Είναι ο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό στο ah, My Data. Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ήταν κάτι που το ζητούσαμε. Θέλαμε σε πραγματικό χρόνο ε, να μην κάνουμε διπλέ δουλειέ, να, να κάνουμε του φοροεισπράκτορε και να αποδίδουμε ΦΠΑ κτλ. Σε πραγματικό χρόνο να ενημερώνεται η ΑΔΕ και να παίρνει το ΦΠΑ που τη αναλογεί, να κρατάμε εμεί το δικό μα, να ξέρουμε να κάνουμε το κουμάντο μα. Ε, οι συνεπεί ε, επιχειρηματίε δεν έχουν να φοβηθούν Καθαρός τίποτα. Αν καθαρό σα τραπέζι δεν φοβάται. Ε, από εκεί Κατά και μη... πέρα θα σα πω ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια. Να κλείσουμε την επιχείρηση ούτε για ώρε, ούτε για τι 48 που προβλέπετε την πρώτη φορά, ούτε για τι 96 που προβλέπετε άμα είσαι υπότροπο. Ε, θέλουμε λοιπόν από την 1η Οκτωβρίου ναι, να ισχύσει με μία προπόθεση. Yeah. Έχουμε ζητήσει πάντα, όταν, όταν επιβάλλεται κάτι καινούριο, όταν εφαρμόζεται κάτι καινούργιο στην αγορά, ε, μία περίοδο προσαρμογή. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και αστοχίε του, του My Data και να την πληρώσει η επιχείρηση. Λοιπόν, πριν το πρόστιμο, πριν φτάσουμε στο πρόστιμο, στο λουκέτο, οτιδήποτε φτάσουμε, θέλουμε ενημέρωση, επανειλημμένη ενημέρωση, καλή ενημέρωση. Το δεύτερον, προειδοποίηση, σύσταση δηλαδή, και μετά την επιβολή του προστίμου. Άρα, δύο στάδια πριν το πρόστιμο. Και αυτό ελπίζουμε να το σεβαστούν και οι αρχέ και το. Μες. Και, η ΑΔΕ, και με αυτόν τον τρόπο να λειτουργήσουμε όλοι αρμονικά και ωραία όπως πρέπει. Συγγνώμη, Ανέστη, που Όχι, εννοείται ότι θα έπρεπε να το σχολιάσει. Πάμε λοιπόν τώρα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Yeah. Κόστο εργασιών, κόστο πρώτων υλών. Ε, η μεγάλη πληγή των ελληνικών επιχειρήσεων, ε, κύριε Κορκίδη. Πώ είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, ολοκληρώνεται και ο Σεπτέμβριο. Και αν τελικά το καλό πρώτο τρίμηνο του 2022, το οποίο βέβαια σταγνητέστηκε από τον έξω του πολέμου στην Ουκρανία 24 Φεβρουαρίου, αν μα οδηγεί πλέον σε εκτίμηση ότι οι υπολοιπόμενε 76 εργάσιμε μέχρι το τέλο χρονιά. Θα είναι δύσκολε. Διάβασα σήμερα ότι ε, εκτιμάται ότι ο, το ΑΕΠ τη χώρα μα φέτο θα πάει στα 205 δι. Ναι. Αν πραγματικά πετύχουμε αυτό το στόχο, το βέβαιος βέβαιο δεν θα οφείλεται στο ότι η οικονομία μα αναπτύχθηκε τόσο πολύ. Οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό στον πληθωρισμό. Εννοείται, ναι, βέβαια. Ε, Ανεβαίνει αυτό, η αξία. Αυτό όμω σημαίνει ότι το χρέο μα μειώνεται στο κάτω από 175%. Κοντά στο 170% που είναι πολύ θετικό. Είναι αυτό που είπατε πριν και εσεί, ότι ενδεχομένω να μην μπορέσουμε το 2022 να μπούμε σε επενδυτική βαθμίδα, αλλά να μπούμε το 2023 χωρί καθυστερήσει. Ε, αυτό θα είναι κάτι σημαντικό γενικότερα για την οικονομία της χώρας μας και ειδικά εμείς που κάνουμε εισαγωγές, εξαγωγές μετράει πάρα πολύ στην αξιοπιστία μας. Ε, το δεύτερο, σαφέστατα η εφοδιαστική αλυσίδα είναι αυτή η οποία ε, πρέπει να μείνει ζωντανή. Είδαμε τι έγινε μέσα στην πανδημία, πόσο κόστισε και για να επανεκκινήσει αυτή η εφοδιαστική αλυσίδα πόσο καιρό πήρε. Γι' αυτό ξεκινήσαμε ένα πληθωρισμό ζήτησης στην αρχή, ο οποίος όμως εξελίχθηκε σε πληθωρισμό κόστους. Mm -hmm. Έτσι, τώρα πλέον δεν είναι πρόβλημα το τι ζητάω, είναι το πόσο κοστίζει για να το αποκτήσω. Okay. Και έχουμε αυξήσει μεγάλε στην εφοδιαστική αλυσίδα. Παρατηρούμε αυξήσει στα τρόφιμα, τουλάχιστον κατά μέσο όρο 9%. Και αντίστοιχα παρατηρούμε μειώσει στον όγκο πωλήσεων. Δηλαδή, περίπου 3%, 2,9% για την ακρίβεια, έχει μειωθεί ο όγκο των τροφίμων που πουλάνε τα σούπερ μάρκετ. Οι λύσει των καταναλωτών. Τα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα και οτιδήποτε mm -hmm. προσφορά μπορούν να ε, επωφεληθούν. Τα 48 ευρώ κατά επίσκεψη, που είναι ο μέσο όρο που καταναλώνει ένα που επισκέπτεται ένα σούπερ μάρκετ, μπορεί να δίνονται, αλλά μειώνει την ποσότητα μέσα στο καλάθι ή στι τσάντε από τι οποίε φεύγει. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί πρέπει να πέσει η στι τσαντε με τι οποιε φευγει καταλαβαινετε λοιπον οτι εκει πρεπει να πεσει η προσοχη μα, γι' αυτό είδατε και τι επιδοτήσει στου αγρότε και στου κτηνοτρόφου. Γιατί τα τρόφιμα. Η παραγωγή του ζωικού κεφαλαίου. Ακριβώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να είμαστε περισσότερο αυτάρκη. Δηλαδή, για να γυρίσω και στο προηγούμενο που είπα με τα σιτηρά, το ίδιο ισχύει και για την κτηνοτροφία μα. Ε, θεωρώ ότι το επισητιστικό θα είναι κάτι που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα, γιατί φέτος μπορεί να καταναλώνουμε τα σιτηρά που υπήρχαν από πέρσι, έστω και με τα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα που φόρτωσαν το Ουκρανικό Στάρι, του χρόνου με, από ποια παραγωγή το φορτώσουμε. Ναι. Άρα εκτιμάτε ότι το 2023 θα είναι μια δυσκολότερη χρονιά. Θα, είναι μια, θα έχουμε ένα ακριβώς επιπλέον πρόβλημα στην, στην όλη διαδικασία λόγω της επισητιστικής κρίσης. Ενδεχομένως να έχουμε μια αποκλιμάκωση της ενεργειακής και μια ένταση της επισητιστικής. Και δεν είναι μόνο γιατί, για μας, είναι για όλη την ευρύτερη περιοχή, γιατί η Βόρειο Αφρική, Μέση Ανατολή, καταναλώνουν το 80% των Ουκρανικών και Ρωσικών σιτηρών. Καταλαβαίνετε τι ελλείψει θα υπάρξουν. Ε, ξέρετε, αυτέ οι ελλείψει σε αυτά τα είδη διατροφικά, είδη πρώτη ανάγκη, θα τα χαρακτηρίσω, ε, έχουν πολλαπλέ αιτίε. Γιατί είναι ο πόλεμο στην Ουκρανία, είναι το μεγάλο κόστο τώρα που οι βόρειε χώρε τη Ευρώπη ε, καλλιεργούν ντομάτε και άλλα λαχανικά μέσα μέσω θερμοκηπίων με κατανάλωση πολλή ενέργεια, που πια είναι ασύμφοροι. Οπότε ε, διάβαζα έρευνε ότι δεν θα φάνε σαλάτα οι Βορειοευρωπαίοι. Θα του στείλουμε αυτό το από τα Φαλάρσα να Κρήτη και από το Τιμπάκι που έχουμε πολλά θερμοκήπια. Πολύ ωραία λύση δώσατε. <laughs> μα περισσεύει, δεν είμαι σίγουρη ότι μα περισσεύει. Ε, να... ε, ε, κάτι. Θα αυξήσουμε θα την θέλουμε. παραγωγή. Ωραία. αυτό ωραία. το ζητούμενο, αυτό να επιδοτηθούν, να χρηματοδοτηθούν, να αυξήσουμε την παραγωγή μα. Εδώ από Πώς. τον Εθνοπορική TV δίνουμε και λύσει. Ε, βέβαια, λίγο μόνο. Λοιπόν, έτσι, επειδή απομένουν τρία λεπτά για να σα αποχαιρετήσουμε, θα κλείσουμε με μία ρηξικέλευτη πρόταση που έχετε κάνει σαν ΕΒΕΠ για τη συγχωνεύση των εταιριών να γίνουν τα μεγάλα σχήματα, είστε από του λίγου που το λένε και το υποστηρίζουν. Έχετε πει ότι θα μπορούσε να δοθεί μια φοροαπαλλαγή 50% για σε μια εννιά ετία. Ο εγωισμό όμω που υπάρχει σε πολλού επιχειρηματίε, οι οποίοι εδώ δεν δίνουν τι κοιτάλει στην επόμενη γενιά στα παιδιά του, θα του επιτρέψει να κάνουν αυτέ τι συγχωνεύσει, κύριε Κορκίδη. Ναι, είναι γεγονό ότι οι Έλληνε είμαστε λίγο δύσκολοι στου συνεταιρισμού και γενικότερα στι συνεργασίε. Θα σα πω όμω πώ ξεκίνησε αυτό το σκεπτικό. θα πάψουν σε λίγο καιρό να υπάρχουν φορολογικοί παράδεσοι στην Ευρώπη. Ε, ούτε η Κύπρο ούτε η Βουλγαρία θα είναι φορολογική παράδειση. Κατά τη διάρκεια τη κρίση, λοιπόν, πάρα πολλέ ελληνόκτητε επιχειρήσει ε, μετέφεραν την έδρα του εκεί και τι δραστηριότητέ του. Εάν δοθεί αυτό το κίνδυνο των συγχωνεύσεων, να μπορέσουν αυτέ οι επιχειρήσει οι ελληνόκτητε του εξωτερικού, τη Κύπρου και τη Βουλγαρία, να συγχωνευθούν με ελληνικέ επιχειρήσει που ενδεχομένω να είναι και ε, να έχουν και τους ίδιους ο, ε, τα ίδια μέλη, ομόρυθμα μέλη, ετερόρυθμα ή συνεταίρους εδώ, είναι σαν να επαναπατρίζουμε όλες αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες έφυγαν. Οπότε αυτά τα κίνητρα νομίζω ότι θα εισπραχθούν πολλαπλά ε, από το ελληνικό δημόσιο ε, και καλό είναι να ξεκινήσουμε από εκεί, δηλαδή αυτές οι συγχωνεύσεις να μην ισχύουν μόνο για, το, για τις επιχειρήσεις εντός Ελλάδος από τη στιγμή που τι θέλουμε. Θέλουμε να μεγενθυνθούμε, να μεγαλώσουμε τις επιχειρήσεις. Πολλές φορές καλούμε επενδυτές από το εξωτερικό να επενδύσουν σε ελληνικές επιχειρήσεις. Ε, τι πιο εύκολο να φέρουμε αυτές τις ελληνικές επιχειρήσεις ξανά στην πατρίδα τους. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση που μπορεί να ακουστεί και λίγο αφέλης. Γιατί για 9 χρόνια και όχι για 5 ή για 7. Γιατί α, αυτό. Ναι, έχετε δίκιο. Εγώ νομίζω ότι ε, πολλέ φορέ ε, τα εννιά χρόνια είναι πολύ μακρινά και. Πραγματικά <laughs> μοιάζουν ε, με αιώνα. Ε, το είχαμε προτείνει γιατί στο νομοσχέδιο υπήρχε αυτό το, αυτό το χρονικό διάστημα, το εννέα ετών, να υπάρχει μια μικρότερη ε, φορολογία. Ε, η φορολογία θα αυξάνεται κλιμακωτά ε, σε βάθο χρόνου. Τώρα, αν θέλουν να αλλάξουν τι κλίμακε και να το φέρουν νωρίτερα, α το υπολογίσουν. Ε, νομίζω ότι υπάρχει, υπάρχουν ειδικοί στο Υπουργείο ευχαριστώ. Οικονομικών να κάνουν του υπολογισμού του. Αλλά σαν κίνητρο νομίζω ότι θα λειτουργήσει. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σα, κύριε Κορκίδη. στο Επανίδιν θα πούμε Καλή συνέχεια. Σα ευχαριστώ. Με χαρά. Οπότε με καλέσετε θα είμαι δίπλα σα. Λοιπόν,